Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, λοιπόν, εργατολόγος, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Η κυρία Μάρα Μεθενίτη, φόρο τεχνικός. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε και σήμερα, να ξεκινήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε βεβαίως. Να δούμε πρώτα πολλά και ενδιαφέροντα. Ναι. Τι, έχουμε πράγματα να συζητήσουμε, να μας βοηθήσει, να μας πει τι αλλάζει στο επίδομα ενεργείας το 2024. Και συντάξεις, τι αλλάζει στην εισφορά αλληλεγγύης και ποιους αφορά. Πάμε σιγά σιγά με τα στοιχεία που μας έχει δώσει από νωρίς ο κύριος Τσουκαλάς. Να σας ενημερώσουμε. Εδώ πέρα έχει πει η κυβέρνηση ότι θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του επιδόματος ανεργίας σε μια λογική να είναι πιο μεγάλη η επιδότηση στην αρχή, αλλά πιο πολλά τα κατακίνητρα για να είναι πιο γρήγορη η απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή να μην μένει τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως άνεργος, αλλά να βρούμε τρόπους να μπορεί γρήγορα να συνδεθεί με την αγορά εργασίας και με τις ανάγκες που έχει το παραγωγικό μοντέλο. Άρα, τι λέει η κυβέρνηση και τι έχει αρχίσει να διαρρέει. Θα έχουμε μία αύξηση λοιπόν του επιδόματος ανεργίας. Θα συνδεθεί το επιδόματος ανεργίας με το μισθό, ποσοστιαία, με ένα όριο προφανώς δεν μπορεί να είναι, αν είναι 5.000 ευρώ μισθός, να φτάνει εκεί το επιδόματος ανεργίας. Αλλά για παράδειγμα, αν έχουμε ένα μισθό έως 1.200 ευρώ ή 1.300-1.400, αρχικά θα λαμβάνεται ένα ποσό το πρώτο τετράμινο περίπου στο 70%. Άρα, μπορούμε να δούμε και επιδόματα 800 ευρώ, 700 ευρώ, 850 ευρώ, θα αρχίσει να μειώνεται μετά 65% για επόμενους 4 μήνες, 55-20 υπόλοιπους μήνες. Άρα αυτό που ακούγεται είναι θετικό. Γιατί προφανώς μιλάμε για μία αύξηση. Εδώ έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει κονδύλια τα οποία μπορούν να διατεθούν για αυτό. Για μία αύξηση όπου θα είναι ως πάτωμα το σημερινό επίδομα που είναι 479 ευρώ και θα πάει 500 αν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και θα μπορεί να φτάνει ακόμα και μέχρι τα 1.000-1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ, μάλιστα. Μπορεί να υπάρξει μια σύνδεση των μηνών επιδότησης ανάλογα και με τα χρόνια απασχόλησης που είχε κάποιος πριν μείνει άνεργος, δηλαδή να βλέπει διαφορετικά αν ο Παγάνης έχει 15 χρόνια συνεχόμενη εργασίας και η Λιοπούλου έχει 3 χρόνια συνεχόμενη εργασίας, μπορεί εκεί πέρα να έρχεται και να πρημοδοτεί εκείνο που είχε πιο πολλά χρόνια, άρα και πιο μεγάλη χασούρα επειδή έμεινε άνεργος και μπορεί να ήταν και η ζωή του στημένη με άλλο τρόπο που είχε άλλες. Είχε μάθει διαφορετικά. Μπορεί να έχει δάνεια, μπορεί να έχει ενίκεια. Άρα μια πιο μεγάλη στήριξη για ένα χρονικό διάστημα. Παράλληλα, θα υπάρχει υποχρέωση των επιδοτουμένων να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ώστε να μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορη και ταχεία η απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Και βέβαια θα υπάρχει προφανώς και υποχρέωση, όπως λέμε, να αποδεχθεί ο επιδοτούμενος άνεργος την προτινόμενη θέση που του δίνεται από τον ΟΑΕΔ. Προφανώς με κάποια κριτήρια, δεν θα σου πει σε υποχρεώνει να πας σε μια δουλειά που παίρνεις 400 ευρώ ενώ σε επιδοτώ με 800, αλλά να αποφευχθεί το να πηγαίνει κάποιος και να παρκάρει στον ΟΑΕΔ επειδή μπορεί να έχει κάνει μια επιλογή συνειδητή να μην εργαστώ για κάποια χρόνια. Να. Γιατί βολεύεται με το κάνουν τώρα. Δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ, είναι λίγοι. Ναι, μα προφανώς, για το ύψος του επιδόματος δεν είναι... Εδώ συγχωνεύονται, υπάρχουν το επίδομα που υπάρχει μετά τη λήξη επιδότησης. Το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή. Το επίδομα επίσης εργασίας. Όλα αυτά μάλλον θα γίνουν ένα ενιαίο επίδομα που θα είναι μεν πιο μεγάλο, αλλά θα συγχωνεύει και συμπεριλαμβάνει και τα υπόλοιπα επιδόματα. Mm-hmm. Τώρα, πάμε. Εδώ η επόμενη πρωτοβουλία που ακούγεται αφορά την παρέμβαση στη λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης δαξιούχων. Η εισφορά αλληλεγγύης δαξιούχων σήμερα είναι πάνω από 1.400 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει καθαρά περίπου 1.150 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία κράτηση 3%. Αν περάσει τα 1.200 είναι 6% και προχωράει. Ποιο είναι το κλειδί εδώ, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η περικοπή. Γιατί μπορεί να μπαίνει αν υπερβεί στα 1.400, αλλά μπαίνει από το πρώτο ευρώ. Άρα ξαφνικά ένας που φτάνει 1.400 ευρώ έχει 50 ευρώ πλην. Ενώ για παράδειγμα αν είχε 1.399 έχει μηδενική εισφορά αλληλεγγύης, δεν επιβάλλεται στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.400, αλλά αν υπερβεί τα 1.400, επιβάλλεται από το πρώτο σου ευρώ. Αυτό φτάνει στο να έχουμε ανθρώπους υψηλοσυνταξιούχους που να φτάνει και 500 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης. Αλλά στις μεσαίες συντάξεις, που μπορεί να είναι στα 1.400, είναι πιο χαμηλή η μεσαία, αλλά είναι πολλές και εκείνες που είναι πάνω από τα ποσά αυτά, είναι μια πολύ μεγάλη περικοπή. Άρα εκεί περιμένουμε την παρέμβαση αυτή. Εδώ δείχνουμε ποιες είναι οι κρατήσεις που υπάρχουν. Ναι, ναι. Έως τώρα, τα σενάρια τα οποία φαίνεται να κυριαρχούν είναι. Σε μεικτά είναι αυτά, σε μεικτά ποσά. Ναι, δηλαδή όταν λέμε 2.000 μεικτά, ναι, καθαρά σημαίνει 1.450, ναι, 1.500. Ναι. Δεν είναι μια μικρή συντάξη, δεν είναι και ότι αυτός είναι πάμπλουτος ο άνθρωπος. Mm-hmm. Για να είμαστε
Τα λέμε όπως στην ουσία είναι. Φτάνει λοιπόν, βλέπετε, πάνω από 3.500 μεικτά, φτάνει 14%. Για παράδειγμα, για να το εξηγήσουμε, ακόμα και οι ελάχιστοι συνταξιούχοι που έχουν 5.000 ευρώ μεικτά, καθαρά δεν παίρνουν πάνω από 2.900. Γιατί η εισφορά αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ μεγάλη, συν το φόρο, συν την εισφορά ασθενείας. Το βασικό είναι ότι είναι ένας νόμος που είναι από το 2010, όταν τέθηκε σε μια λογική ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα δημοσιονομικό, πρέπει από κάπου να παίρνουμε εισφορά αλληλεγγύης, ενώ σήμερα θεωρητικά αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει σε ένα βαθμό, τουλάχιστον στο μέγεθος των αναγκών που υπήρχαν τότε. Γι' αυτό και είδαμε όταν έγινε ο επανυπολογισμός με τις αυξήσεις 3,1%, ότι κάποιοι σου λένε είδαμε πολύ μικρή αύξηση, είδαμε ακόμα και μείωση. Γιατί υπερεύησαν κατηγορία, οπότε επιβλήθηκε το 3% και μπορεί κάποιος να έπαιρνε αύξηση 40 ευρώ να δει τελικά και μείωση 10-20 ευρώ. Ναι, ναι. Τώρα, τι ακούγεται. Ή θα έχουμε μία μείωση των συντελεστών, δεν πρόκειται να καταργηθεί. Αλλά θα έχουμε μία μείωση των συντελεστών, αντί να είναι παράδειγμα 3% πάνω από 1.300 ευρώ, να είναι 1,5%. Ναι. Α, εδώ δείχνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που είπαμε πριν, ότι κάποιοι μπορεί να έχουν και μειώσεις λόγω αυτού, ακόμα και την εποχή των αυξήσεων. Προχωράμε. Το ένα σενάριο, λοιπόν, είναι να μειωθεί 50% η εισφορά, άρα αντί για 3 να είναι 1,5%, αντί για 6 να είναι 3%. Το άλλο σενάριο είναι να παραμείνουν οι συντελεστές όπως είναι, αλλά να μην επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, αλλά μόνο για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.400. Δηλαδή, αν εγώ παίρνω 1.600 μεικτά, να έχω μείωση 3% στα 200 ευρώ, στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.400. Η άλλη επιλογή είναι να αυξηθούν μεν οι συντελεστές, αλλά να είναι κλιμακωτοί. Πάλι και αυτό μπορεί να παράξει σημαντική ελάφρυση. Η ελάφρυση μπορεί να είναι, για να εξηγήσουμε, από 20 έως και 100-200 ευρώ σε πολλές περιπτώσεις. Άρα θα είναι μια σημαντική ανάσα στις μεσαίες, βέβαια, και υψηλές συντάξεις. Έχουμε πει ότι για τις χαμηλές συντάξεις, αν δεν έχουμε παρέμβαση στους χαμηλούς συνταξιούχους με κάποιο βοήθημα που να μοιάζει με το κατεργημένο ΕΚΑΣ, εκεί έχουμε πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Έχουμε ανθρώπους σήμερα οι οποίοι λαμβάνουν 500 ευρώ, 400 ευρώ. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Μεγαλύτερη από εκείνους που ζουν με τα πόσα που λέγαμε πριν. Yeah. Και οι οποίοι σου λένε ότι δεν βγαίνουμε ούτε για 10 μέρες. Και μπορεί και να ακούνε την κουβέντα μας για την βοήθεια στις πολύ μεγάλες δέξεις και να σου λένε: ρε παιδιά, και εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ναι, μεν οι άλλοι έχουν πληρώσει παραπάνω φορές, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται μια, κατά τη γνώμη μου, διπλή παρέμβαση. Θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει, να μην είναι μονοσήμαντη, να δει πώς μπορεί να βοηθήσει και τις χαμηλές συντάξεις, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κοινωνικό ζήτημα, αλλά και πώς πρέπει να αποκαταστήσει μια ισορροπία σε σχέση εισφορών και παροχών και στις πιο μεσαίες ή πιο μεγάλες. Μακάρι να εισακουστείτε, κύριε Τσουκάλα, δεν δίκαιο ακούγεται. Κανείς, σε αυτό που λέτε. Καλά, σε εφαρμοστεί κυρίας, μια παρέμβαση η οποία ακούγεται, ότι εκεί μπορεί να παραμένει το ανταποτικό κομμάτι στο 70%, ακόμα και μετά την τριετία, και να επανέλθει το δικαίωμα ο επιζών ή η επιζούσα σύζυγος να κρατάει την σύνταξη τη μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν είναι η χειρία πιο μεγάλη, να μπορεί να πει: θέλω να μείνει η κυρία ίδια. Μάλιστα. Και να παίρνω τη δική μου μισή. Μακάρι. Αυτό κυρίως λοιπόν αφορά τις κυρίες, έτσι. Γιατί συνήθως. Ότι χαιρετάτε πρώτη. Συνήθως οι άντρες φεύγουν πρώτοι. Εγώ το λέω επειδή βλέπω και πολλά ραντεβού ανθρώπων που έρχονται για συντάξεις. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία είναι γυναίκες που επιζούν. Σας παρακαλώ, κύριε Τσουκάλα, κάτι μας. Είναι γυναίκες, δηλαδή. Έχετε και παράπονο. Ελάτε, κυρία Μεθενίδη. Έχουν περισσότερο στην κρίση οι κυρίες. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Σε όλα οι γυναίκες. Είναι όχι του ασθενές, είναι το ισχυρόφιλο. Λοιπόν, ας πάμε τώρα λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Στα τέκνα. Εδώ στο επίδομα τέκνων, καθώς ανοίγουν και οι αιτήσεις, κύριε Μεθενίδη. Άνοιξαν οι αιτήσεις. Είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα. 26 Δευτέρα το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό. Να πούμε βέβαια ότι μέσα στην εβδομάδα υπήρχαν κάποια προβλήματα. Ειδικά τα πρωινά. Οπότε όσοι προσπάθησαν να κάνουν τις αιτήσεις το πρωί, είδαν πώς ότι έγινε αυτό. Υπήρχαν. Ναι, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ανοίγει μία αίτηση, ένα επίδομα, τις πρώτες μέρες πάντα, ειδικά τα πρωινά, είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να λειτουργήσει το σύστημα. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και 11:30, 6 ώρα το απόγευμα. Μεγάλη προσοχή σε αυτό. Αν κάποιος προσπαθεί σε αργότερα, θα έχει κλείσει το σύστημα και δεν θα κάνει δεκτή την αίτησή του. Η πληρωμή της πρώτης δόσης θα γίνει 31 Τρίτου. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το σύστημα ανοίγει και κλείνει κατά τη διάρκεια
της χρονιάς αρκετές φορές. Οπότε, αν κάποιος δεν προλάβει να κάνει την αίτησή του τώρα, δεν χάνει τη συγκεκριμένη παροχή. Θα έχει την ευκαιρία του μέχρι και 15 Ιανουαρίου του 2025 να κάνει την αίτησή του. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο υπολογισμός σε αυτή τη χρονική περίοδο θα γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2022, δηλαδή τις δηλώσεις που καταθέσαμε το 2023, καθώς το σύστημα δεν βλέπει εισοδήματα για τη χρήση του 2023 ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει το σύστημα για τις φορολογικές δηλώσεις. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται, να πούμε ότι είναι περίπου 800.000 οι οικογένειες οι οποίες δικαιούνται τη συγκεκριμένη παροχή. Πολύ καλό θα ήταν να σπεύσουν να κάνουν την αίτησή τους για να λάβουν τα χρήματα νωρίτερα. Είπαμε τις πρόληψεις άλλωστε. Σωστά. Πάμε τώρα και σε ακόμη μια παράταση, έτσι, που σημαντική αφορά στα POF. Πολύ σημαντική παράταση αυτή. Νομίζω ότι όλη η αγορά την περίμενε. Μέχρι βέβαια, και ένα χρόνο Τρίτου πριν ακούγαμε παντού POF. Μάλλον δεν υπήρχε και ετοιμότητα του μηχανισμού. Υπήρχε επάρκεια για τα πρώτα εγκύκλη και η πρώτη νομοθεσία σχετικά με αυτό έχει ξεκινήσει το 2021. Από το 2021, τον Ιούλιο του 2021 ξεκίνησε με deadline τότε, με καταληκτική ημερομηνία Ιανουάριο του 2022. Και από τότε είμαστε συνεχώς σε παρατάσεις. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι αναβάθμισαν τα POS έτσι ώστε να γίνουν διαθέσιμα προς διασύνδεση γύρω στις 20 Φεβρουαρίου. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν υπήρχε ετοιμότητα, κυρίως των παρόχων, με αποτέλεσμα όλο αυτό να πηγαίνει διαδικασία πολύ πιο πίσω. Ήμασταν τεχνικά. Αλλά εδώ θυμάστε τους Ολυμπιακούς Αγώνες κάναμε τελευταία στιγμή. Στους τελευταίους τρεις μήνες τρέξαμε για να κάνουμε έργα. Αυτό ήταν τα ελέγξτα βέβαια που έγιναν. Ναι, που έγιναν άλλα. Έτσι είμαστε. Μακάρι οι επόμενες γενιές να είναι πολύ διαφορετικές. Πολύ διαφορετικές πράγματι. Βέβαια, εδώ το πρόβλημα είναι ότι 29 ήταν η καταληκτική ημερομηνία και 29 το απόγευμα δόθηκε η παράταση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν κοιμούνταν τα βράδια προκειμένου να δουν τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ένα μήνα λοιπόν παράταση για όλους μέχρι 31 Τρίτου και 30 Τετάρτου παράταση για όσους αποδεδειγμένα έχουν κλείσει ραντεβού με τον τεχνικό τους μέσα στον Απρίλιο. Και τώρα να πούμε εδώ πώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Θα ανοίξει μία πλατφόρμα στην οποία οι τεχνικοί θα δηλώνουν τα προγραμματισμένα ραντεβού τους. Θα ανοίξει το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι πράγματι ο επιχειρηματίας έχει κλείσει ραντεβού μέσα στον Απρίλιο για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν δεν είναι αναρτημένο το ραντεβού του στην πλατφόρμα, θα έχει πρόστιμο. Βέβαια. Άρα είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Πρέπει το ραντεβού να είναι αναρτημένο. Εδώ, να ορίστε, το έχω κλείσει και είναι αυτό. Έτσι. Όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα στο δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου. Πολύ σημαντικό. Τις επόμενες ημέρες το περιμένουμε. Καταλαβαίνουμε ότι και αυτό γραφειοκρατικά βέβαια είναι δύσκολο. Θα μπορούσε να δοθεί μια παράταση 2 μήνες για όλους, γιατί ήδη από τον Φεβρουάριο πάρα πολλοί επιχειρηματίες επικοινωνούσαν με τους τεχνικούς τους και οι άνθρωποι δεν είχαν διαθέσιμο ραντεβού μέσα στο μήνα και τους όριζαν μέσα Φεβρουαρίου 20-25 Μαρτίου ραντεβού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί. Να πούμε για να ευχαριστώ και για Μαθενίτη ότι πληρώσαμε χθες, όσοι πληρώσαμε, γιατί την τελευταία δόση έμφυα, την τελευταία δόση εισοδήματος. Πολύ σωστά. Και τέλη κυκλοφορίας. Σωστά. Και θα κάνουμε διάλειμμα από ένα αυτά που πρέπει να πληρώσουμε ένα μήνα. Ένα μήνα ανάσα. Έτσι ακριβώς. Αυτοί οι οποίοι χθες και προχθές πληρώσανε για να έχουν ασφαλιστική ικανότητα, ναι, που έλεγε η προθεσμία. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχει φανεί ακόμα. Φαίνονται ανασφάλιστοι. Θα διορθωθεί προφανώς. Ναι. Να βλέπετε ήταν οι τελευταίες μέρες οι πληρωμές. Το σύστημα μπορεί να μην το είδε. Θα φανεί μέσα στην εβδομάδα την επόμενη. Νομίζω ότι κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί αγχώθηκαν χθες. Δηλαδή, ναι, παίρνω και με ένα τηλέφωνο ότι ενώ πλήρωσα χθες, φαίνομαι ανασφάλιστος, ότι αυτό θα λυθεί το θέμα. Θα λυθεί σίγουρα. Να σας ευχαριστήσουμε. Και σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Κοιτάω λίγο μόνο και τις κόρες μου, γιατί με παίρνει η γυναίκα μου και μου λέει ότι είναι στην τηλεόραση και με κοιτάνε και έχουν συμβρίσει νωρίς. Είναι η Εύα, η Βιργινία και η Έλλη. Εύα, Βιργινία και Έλλη, καλημέρα. Χαίρεστε για τον παπά που έχετε. Καλύτερο παπά έχετε και την καλύτερη μανούλα βέβαια. Για το χαμόγελο για σας τώρα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.